Σεβασμιότατε, καλημέρα. Καλημέρα. Παραμονή σήμερα του Αρχάγγελου Μιχαήλ και του Ασωμάτου. Στο μυαλό μας έρχεται, τουλάχιστον όσοι έχουμε μια ηλικία, η έγκλη που είχε το πανηγύρι του Ασωμάτου του Ορεινού Ασφενδιού, με τα ολάνθιστα και καρποφορημένα περβόλια, με τα μανταρίνια, τα πορτοκάλια, τα νερά που τρέχανε και βέβαια την χαρά που είχαμε όλοι στο να πάμε στον Εσπερινό και να κατέβουμε πιο πολύ και από το, με τα ποδήλατα κιόλας, μαζεύοντας από τα περβόλια αυτά τα φρούτα της εποχής. Οι εποχές έχουν αλλάξει, ωστόσο το πανηγύρι της, ο Εσπερινός δηλαδή του Ασωμάτου, εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο σπουδαίους του νησιού της Κότσης, δεν είναι, η πιο ιστορική μονή. Καλώς ορίσατε. Ο Ασώματος, έτσι όπως ονομάζουμε εμείς τον ταξιάρχη εδώ, τον Βανανοίτη, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τους κατοίκους βεβαίως, γιατί υπάρχει η εικόνα του, η μεγάλη εικόνα στην Παναγία των Καστριανών και με τα έντονα χαρακτηριστικά, και υπάρχει και ο Ασώματος εδώ που είναι, και μάλιστα αν εξαιρέσουμε το Φωτοστέφανο, ακάλυπτος, και έτσι έχει μια δυνατότητα αμεσότητας ο πιστός με τον Αρχάγγελο. Και είναι σημαντικό το ότι αισθάνεται τον Ασώματο προστάτη του. Είναι το πανηγύρι του νησιού μας αυτής της περίοδου, βεβαίως. Και μάλιστα έχει μια έντονη σχέση με τον άνθρωπο. Και παρόλο που τα τελευταία χρόνια, εγώ έτσι θα πω με παράπονο, ότι οι πιστοί δεν προστρέχουν τόσο στον Ασώματο. Δηλαδή, πηγαίνουν περισσότερο στον Πανορμήτη, στη Σίμη, είναι και διευκολύνσει με τα πλοία κτλ. Ξεχνάνε την παρουσία του. Κάποιοι δεν το ξέρουν τον Πανορμήτη, ξέρετε, ότι υπάρχει εδώ η εκκλησία του Ασωμάτου και ότι αυτή η σχέση μπορεί να είναι έντονη και ασύγκριτα όμορφη και βοηθητική για τη ζωή. Και όμως ο Ασώματος Δέσποτα ήταν όχι μόνο ένα θρησκευτικό, αλλά και οικονομικό και πνευματικό κέντρο του προηγούμενου και μέχρι και τον προηγούμενο αιώνα. Δεν είναι επίσης σχολείο. Έχει δυσκολίες, έχει στηρίξει τον τόπο. Να μην ξεχνάμε ότι ήταν το μοναδικό και το πρώτο σχολείο που υπήρχε στην περιοχή όταν ήταν πυκνοκατοικημένη. Και γι' αυτό δεν ήταν ακριβώς ενορία ο Ασώματος, ήταν η δυνατότητα της σχέσης με όλα τα γύρω χωριά. Καταλάβετε, γιατί γι' αυτό και δεν είχε γίνει ενορία, αλλά ήταν προσκυνηματικός ναός, γιατί η προσφορά του δεν ήταν μόνο στην περιοχή του Ασώματου, ήταν και δηλαδή όλα τα χωριά γύρω-γύρω, από το Αμανιού, αργότερα έγιναν τα δημοτικά σχολεία. Δηλαδή το Δημοτικό Σχολείο της Γιάς που είναι εκκλησιαστικό, το Δημοτικό Σχολείο της Ευαγγελίστριας που προσφέρθηκε από τον προκατοχό μου τον Εμμανουήλ το οικόπεδο για να χτιστεί το σχολείο εκεί, το σχολείο το δημόσιο που χτίστηκε στο Λαγούδι, καταλάβατε, το σχολείο του Αμανιού που χτίστηκε στον Ελαιώνα της Παναγίας, πάλι επί Μητροπολίτου Εμμανουήλ, και το γεφύρι που χτίστηκε από τον Ασώματο για να ενώσει την Ευαγγελίστρια με τον Ασώματο, γιατί είχαν παράπονα πολύ κάτι και όταν το ποτάμι ήταν φουσκωμένο δεν μπορούσαν να περάσουν, και με ενέργειες του Εμμανουήλ έγινε εκείνο το γεφύρι. Δηλαδή ο Ασώματος, όπως πολύ σωστά είπες, ήταν η δυνατότητα της βοήθειας που είχαν οι κάτοικοι γύρω γύρω, και βέβαια το σχολείο που λειτουργούσε στην αυλή του, η δυνατότητα να μένουν οι προσκυνητές στα κελιά, που μπορεί και γίνεται μέχρι σήμερα αν κάποιος το θέλει. Αλλά επειδή έχουμε αυτοκίνητο τώρα, κανείς δεν θέλει να μένει στα κλεισάκια. Όταν ήμασταν εμείς παιδιά, δεν υπήρχε μετακίνηση, υπήρχε και η εγκατάσταση για μία ή δύο μέρες, ακόμα και οικογενειών στα κελιά ή στις αυλές ή στα γειτονικά σπίτια. Ήταν μια συμμετοχική σχέση, δηλαδή υπήρχε αυτή η σχέση της ανέβαιναν στο Ορεινό Ασφενδιού για τον Ασώματο και έμεναν εκεί. Της γειτονίας, της βοήθειας του ενός προς τον άλλον. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούμε να επαναφέρουμε αυτή την κατάσταση της αδελφικής παρουσίας του ανθρώπου δίπλα στον άνθρωπο, αλλά δεν πρέπει και να τη λησμονήσουμε, ούτε να επεμβολήσουμε τις δυνατότητες όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί. Δηλαδή, να πάμε για να προσκυνήσουμε, να προσευχηθούμε, να ζήσουμε. Αυτός είναι ο τόπος μας. Θα πρέπει, δηλαδή, πόσο άσχημα αισθάνεται κανείς όταν ξέρει ότι κάποιος που είναι γεννημένος στην Κό δεν έχει πάει ποτέ στον Ασώματο.
όπως δεν έχει πάει ποτέ να προσκυνήσει, ας πούμε, στον Αγιάννη της Κεφάλου, όπως δεν έχει πάει ποτέ στον Αγιάννη της, στον Περιελίτη, όπως δεν έχει πάει στο Παλιό Πυλί ή δεν έχει ανέβει για να προσκυνήσει στο Δίκαιο ή στο Εκκλησάκι του Αγίου Βασιλείου κάτω από το Παλιό Πυλί. Δηλαδή, είναι σεμνώματα του τόπου μας. Είδατε πόσο όμορφο είναι όταν πηγαίνει κανείς στη Σπηλιανή και βλέπει όλη την εικόνα, είναι εκεί οι προσκυνητές. Mm-hmm. Καταλάβατε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να καλλιεργηθεί, γιατί βοηθάει τη ζωή μας. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια να αναβιώσει η έκκληση του πανηγυριού του προσκυνηματικού στον ασώματο? Ναι, βέβαια. Έγιναν προσπάθειες, δηλαδή τα κελιά ανακαινίστηκαν δέσποτα. Μάλιστα πρόσφατα έγινε μια πολύ γενναία παρέμβαση σε όλο το... Από τότε που ήρθε εδώ, βλέπω τον πατέρα Σακελάρου με πόση μεγάλη επιμονή αγωνίζεται, αγωνία και αυτό γίνονται πράγματα. Φέτος θα δείτε φτιαγμένη και την αυλή, στην οποία μάλιστα δούλεψε ακόμα και ο ίδιος, δηλαδή, για να επανέλθει. Το βοτσαλωτό δάπεδο είναι εξαιρετική. Θα το δείτε πρώτα θέση εκεί. Λοιπόν, και νομίζω ότι δεν σταμάτησε κάτι, αλλά χρειάζεται μία προσπάθεια να ξαναενταχθούμε στη ζωή μας. Δηλαδή, επιτρέψτε να πω τον όρο. Και σε αυτό παίζετε πολύ μεγάλο ρόλο και εσείς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά η τηλεόραση της ΚΟ. Γιατί υπενθυμίζει πράγματα που είναι χαμένα. Ξέρετε, καμιά φορά δεν βλέπουμε αυτό που είναι ακριβώς δίπλα μας. Δεν βλέπουμε, για παράδειγμα, τη χαρά της οικογένειας μας. Δεν βλέπουμε τη χαρά του τόπου μας γύρω. Δεν βλέπουμε την ομορφιά του τόπου μας. Ζούμε σε ένα όμορφο, εκπληκτικά τόπο. Σε ένα προσπερνάμε όμως. Ακόμα και σε συναισθήματα των προγόνων μας που τον έχουν διαποτίσει. Και δεν το παρατηρούμε αυτό. Φτάνει λίγο-λίγο να μας κουνήσει, να μας ταλαιοκουνήσει κάποιος και να πούμε, δες τον τόπο σου, τι ομορφιά. Καμιά φορά με ρωτάνε εμένα, πού θες να πας διακοπές? Και λέω, θέλω λίγο χρόνο να χαρώ τον τόπο μου. Λέω, τι διακοπές να πας? Εγώ θέλω να το ζήσω αυτό, δεν θέλω να το διακόψω. Δηλαδή μου λείπει κόσ. Ο τρόπος με τον οποίο ζούμε, δηλαδή, κοιτάξτε πόσο, εγώ είμαι εγκλωβισμένος μέσα σε ένα γραφείο σχεδόν κάθε μέρα. Σωστά. Λοιπόν, και μου λείπει αυτό. Μου λείπει δηλαδή να πάω σε ένα χωριό, να δω τους ανθρώπους εκεί, να κάτσω περισσότερο χρόνο, να περπατήσω, να χαρώ η παρουσία των ανθρώπων μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον, στο κανονικό τους περιβάλλον. Και αυτό δεν το κάνουμε. Τρέχουμε πέρα δόθε και δεν έχουμε λίγο χρόνο να δούμε την ομορφιά γύρω μας. Και αυτό είναι αμαρτία. Με μια πλοϊκότητα που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Αν πιστεύετε ότι τελικά ακόμα και αυτές οι τελετές, οι θρησκευτικές που συγκεντρώνουν πλήθος πιστών κτλ. Είναι μέσα στην αυτή του marketing δέσποτα και ότι πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό για να μπορέσουν να έχουν όσο γίνεται περισσότερους. Επειδή έχουμε σταματήσει να είμαστε αληθινοί, θέλουμε κάποιον να μας υπονθυμίζει και να ρυθμίζει τη ζωή μας. Μοιραίως. Και αυτό είναι ένα λάθος. Αλλά αν θέλουμε να επανεντάξουμε τα πράγματα στη φυσιολογία γύρω μας, πρέπει μέσα από αυτό το λάθος να κινηθούμε. Δεν θέλω να δεν έχω κάτι, γιατί ξέρω ότι δεν έχω σπουδάσει τη δημοσιογραφία και την αγαπώ. Αλλά το θέμα είναι ότι μερικές φορές μπορεί να παίξει ένα καταλυτικά όμορφο ρόλο και να παρουσιάσει την ομορφιά. Συνήθως έχουμε συνηθίσει να παρουσιάσουμε την ψευτιά, την κακία, το ανάποδο. Ενώ είναι πολύ... Τη λογομαχία και όχι το διάλογο. Θα πρέπει να το παρουσιάσουμε αυτό, δηλαδή να πούμε και αυτό, και αυτό είναι σε εσάς και χαίρομαι. Που, ας πούμε, εγώ ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν με παίρνουν από άλλα νησιά και μου λένε, α, είδαμε αυτό, με αυτή την κοπελιά στην τηλεόραση, είδαμε εκείνη την ομορφιά. Α, δεν ξέραμε πως η κόση είναι τόσο ωραία. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, να αρχίσουμε να παρουσιάζουμε το όμορφο. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να το κάνουμε πιο όμορφο και να το επαναφέρουμε στο αρχικό του κάλος. Θα αλληλέψουμε κι εμείς, έτσι πιστεύω. Ποιο είναι το θρησκευτικό αλλά και το κοινωνικό μήνυμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ, του Ταξιάρχη? Είναι η παρουσία που ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ξέρετε, μου λένε μερικές φορές πως τον αγαπάς, μου λέει, δεν το φοβάσαι τον Αρχάγγελο. Όχι, τον αγαπώ γιατί είναι η ενσάρκωση της αλήθειας. Είναι η δυνατότητα του να σταματήσει το κακό. Το στόμεν καλός που ακούμε στη λειτουργία. Σταμάτησε την πτώση των αγγελικών ταγμάτων και τα έσωσε. Δηλαδή καταστράφηκε το ένα το τάγμα του Ιεροσφόρου και μπήκε στη μέση ο Αρχάγγελος και έσωσε τα εννιά.
και έχουμε 9 αγγελικά τάγματα να μας βοηθούν. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο σημαντική είναι, πρέπει να είναι η σχέση σου με τον Αρχάγγελο. Εντάξει, και να το. Σηκώνει την αντίσταση στο κακό. Βεβαίως, την αντίσταση στο κακό, όπως πολύ σωστά το είπες. Και αυτό δηλαδή, άμα δεν σου δημιουργεί χαρά αυτό, και ας πούμε, είναι η βεβαιότητα της αλήθειας. Η βεβαιότητα του είναι, ας πούμε. Σου λέει, είμαι εγώ εδώ και θα διαφυλάξω την αλήθεια και το είναι και το δίκιο σου. Τι άλλο θες. Λοιπόν, και δεν είναι όμορφο αυτό να το αισθάνεσαι. Και να το γιορτάζεις, βέβαια. Που, τι μπορεί, γιατί να αισθάνεσαι φόβο. Η αγάπη, λέει ο Χριστός, βγάζει έξω τον φόβο. Έτσι λοιπόν, και αυτή η αγάπη στον Αρχάγγελο είναι η δυνατότητα να πάμε, να τον δούμε, να στράφτει μέσα από την εικόνα του. Να τον κοιτάξουμε στα μάτια και να τον πούμε βοήθησε και τώρα να παραμείνει το καλό στον κόσμο. Αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα.